Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Νίκος Παναγιωτόπουλος μαζί μας. Νίκο, καλημέρα, σαββατιάτικα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Ναι, όπως εσύ προλόγησες, ότι είχαμε ένα τροχαίο την Πέμπτη. Ναι, Πέμπτη ήταν, ναι. Νωρίς μπορώ να πω, γύρω στις 5 η ώρα. Ναι. Ένα από τα ζώα... Είναι ένα από τα τρία, έτσι. Ναι, ένα από τα τρία ζώα χτύπησε το αυτοκίνητο, προσπάθησε να περάσει τον δρόμο κάθετα από στην περιοχή της Πέτρας, από το βουνό προς τη Λίμνη. Από το βουνό προς τη Λίμνη ήταν η κατεύθυνση, μάλιστα. Και το αυτοκίνητο κινούνταν από... Από τη Σπηλιό Καστοριά. Μάλιστα. Μπέμπαινε λοιπόν στην πόλη. Ναι, ναι, ναι. Έπαιρε στην πόλη, μάλιστα μπορώ να πω ότι το ακριβές σημείο ήταν εκεί που είναι οι δύο στροφές πριν το σπίτι του πρώην δημάρχου. Ναι, μάλιστα. Που είναι... Δασωτέω εκεί πέρα πολύ το χώρο. Νίκο, εξήγησε μας γιατί ήταν μόνο το αυτό. Πού ήταν η υπόλοιπη οικογένεια? Ήταν κάπου εκεί κοντά, είχε περάσει η οικογένεια? Θα περνούσε η οικογένεια? Πιθανόν, αλλά είναι... Μπορεί να κινούνται και αυτόνομα, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις την πληροφορία. Ναι, είναι εποχή απογαλακτισμού, γιατί είναι μεγάλα τα ζώα, δεν είναι μικρά. Ναι, ναι. Και προσπαθούν τώρα να κάνουν και τις μικρές εξερευνήσεις μόνα τους. Αχα, μάλιστα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ακόμη χειρότερα για τους λόγους ότι αν απογαλακτιστούν ή αν απογαλακτίζονται, σημαίνει ότι θα πάνε πιο πέρα. Αυτά θα ανοίξουν δικούς τους χώρους, δικούς τους δρόμους. Ότι θα έχουμε μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία. Νίκο, πριν συνεχίσουμε για να πούμε για το περιστατικό, εκείνο το αίτημα που είχε γίνει μετά τη σύσκεψη στην Ομαρχία για να δοθεί άδεια από το Υπουργείο ώστε να απομακρύνεται τα ζώα, δεν έχει έρθει ακόμα απάντηση? Πιθανόν, Χρήστο, να κοιτάει κάποιο γραφείο το ταβάνι του έγγραφου. Το έγγραφο κοιτάει κάποιο ταβάνι σε κάποιο γραφείο, μάλιστα. Το πιθανότερο να είναι αυτό, βέβαια. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, το αθηνοκεντρικό κράτος, αυτή είναι. Εμείς εδώ καθημερινά ανασένουμε προβλήματα, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα, μάλιστα, ακόμη. Δεν υπάρχει απάντηση. Εχθές, μάλιστα, εκεί πέρα στην περιοχή ήταν και ο κύριος Σαββόπουλος με την κυρία Ζησοπούλου την Τασάκη. Ναι. Επισκεφθήκαν την περιοχή, είπαμε να πάρουμε κάποια καινούργια μέτρα. Έχουν έρθει σε επαφή με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις για να μετακινηθεί η αρκούδα. Τώρα είναι ότι... Νίκο, όταν θα έρθει η ώρα να τα πιάσετε αυτά τα ζώα, έχετε επιλέξει ποιος τρόπος θα είναι αυτός? Είναι νάρκωση, με όπλο, είναι παγίδες, με τι νάρκωση, είναι? Νάρκωση. Νάρκωση με όπλο, και, δηλαδή. Και παγίδευση. Και παγίδευση. Κοίταξε, για να, ναι. Εδώ δεν έχουμε, να κατανοήσω ο κόσμος, δεν έχουμε, ξέρω εγώ, αφρικάνικες σαβάνες, ας πούμε, το να χτυπήσουμε ένα ζώο με το όπλο και να πέσει μετά από 10 λεπτά, 15 σε 3 χιλιόμετρα ή 4, θα το πούμε. Εδώ είναι επικίνδυνο για τους λόγους ότι άμα πυροβολήσουμε ένα ζώο χωρίς να είναι παγιδευμένο, ναι, μπορεί να πάει στον δρόμο, μπορεί να πάει, δεν ξέρουμε τη συμπεριφορά του. Ναι. Έτσι η σύλληψη των ζώων είναι η παγίδευση πρώτα και ύστερα η νάρκωση. Ναι. Υπάρχει ένας τρόπος παγίδευσης κτλ. Βέβαια είναι δύσκολα. Από την εμπειρία μου, βέβαια, τόσα χρόνια που έχουμε ναρκώσει και έχουν παγιδεύσει αρκούδες, να σας πω ότι αρκούδα με μωρά είναι ό,τι πιο δύσκολο. Για μένα το βλέπω και βουνό. Γι' αυτό ήμουν και της άποψης πάντα ότι καλύτερα να καθαρίσουμε τον χώρο, να υποχρεώσουμε τους ανθρώπους εκεί που είναι, που έχουν τα οικόπεδα, λίγο να καθαριστεί ο υπόροφος εκεί, τα βάτα που λέμε, ώστε να δημιουργηθεί ένα άλλο περιβάλλον. Ένα φιλόξενο περιβάλλον για την αρκούδα. Ακριβώς. Να μην κάθεται το ζώο και με τη φασαρία, βέβαια, και όλα αυτά. Το ζώο θα φύγει από την περιοχή, και αν είναι όμως να τον αρκώσουμε, πρέπει να καθαρίσουμε χώρο πάλι, να στηθούν παγίδες και μετέπειτα να αναρκωθεί. Πράγμα το οποίο τι σημαίνει? Ότι περιμένουμε να δούμε. Τώρα ήρθε σε μια επαφή ο κύριος Σαββόπουλος με την κυρία Ζησοπούλου εχθές, από ό,τι ξέρω. Έγιναν τα πράγματα διαβοής πιο εύκολα. Θα τοποθετηθούν και άλλες πινακίδες εκεί στην περιοχή. Πάντως ο οδηγός, λένε, δεν τρέχει και δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Δεν μπορείς να τρέξεις, Χρήστο. Δεν μπορείς και να τρέξεις. Πόσο να τρέξεις, και μάλιστα πάνω σε δύο απανωτές στροφές.
Και ο άνθρωπος πάτησε και φρένο, αλλά χτύπησε. Έπαθε ζημιά το αυτοκίνητο. Έπαθε ζημιά το αυτοκίνητο. Η οποία δεν αποζημιώνεται, υπενθυμίζω. Και βέβαια δεν ξέρουμε τι ζημιά έπαθε και το ζώο. Δεν το ξαναείδαμε. Δεν γνωρίζουμε. Όχι, δεν γνωρίζουμε. Και εμείς το ζώο έφυγε. Φάνηκε όμως να περπατάει. Δεν φάνηκε να έχει εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον κάποιο θέμα. Ναι, το ζώο έφυγε. Τώρα δεν ξέρουμε αν το ζώο έχει πάθει κάποια μεγαλύτερη ζημιά και μετέπειτα, ας πούμε, να πάθε κάτι άλλο. Ναι. Αλλά ουσιαστικά το ζώο έφυγε και από την περιοχή. Δεν ξέρουμε, δεν το βρήκαμε το ζώο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι πρέπει να πούμε στον κόσμο εκεί πέρα να προσέχει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το χτύπημα αυτό, Νίκο, μπορεί να είναι αποτρεπτικό. Δηλαδή, στο μυαλό του ζώου μπορεί να έχει αποτυπωθεί ότι αυτό είναι επικίνδυνη περιοχή και να μην ξανάρθει, ας πούμε. Βέβαια. Μακάρι να μην επαφθεί τίποτα, αλλά να απομακρυνθεί κιόλας. Αυτό θα ήταν βέβαια. Ναι, σίγουρα ένα σοκ τέτοιο είναι αποτρεπτικό, γιατί το χτύπημα δεν ήταν μικρό. Ήταν αρκετά ισχυρό από ένα αυτοκίνητο και μεγάλο αυτοκίνητο. Αν ήταν μικρό αυτοκίνητο, θα έχει πραγματικά μεγάλη ζημιά. Λίγο ο άνθρωπος που είναι νεαρός και βέβαια μπορεί να αντιδράσει αμέσως. Λίγο το αυτοκίνητο που ήταν μεγάλο, ας πούμε, αποφύγαμε κάτι μεγαλύτερο. Ο άνθρωπος, αν ήταν κάποιος μεγάλος σε ηλικία ή με ένα αυτοκίνητο παλιό ή μικρό αυτοκίνητο, ίσως η ζημιά να ήταν μεγάλη. Μάλιστα. Και δεν ξέρουμε και τι άλλο. Γι' αυτό λέμε, Χριστό, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και ειδικά τις βραδινές ώρες εκεί στην περιοχή. Ναι. Τα ζώα πετάγονται μέσα από τα δέντρα. Είναι τόσο δασικό εκεί πέρα. Υπάρχουν βέβαια κάποιες πινακίδες και στο τέλος Δυσπηλίου εκεί. Υπάρχουν κάποιες πινακίδες. Έχει τοποθετήσει ο Αρκτούρος. Ίσως να είναι μεγαλύτερες, κάποιες μεγαλύτερες και να είναι πιο. Να κάνουν πιο πολύ. Ευδιάκριτες. Ευδιάκριτες. Ναι, για να τοποθετηθούν και μικροί φάροι που βλέπουμε στον δρόμο. Mm-hmm. Καμιά φορά στα έργα. Είπαμε κάτι τέτοιο να τοποθετηθεί με περισσότερες πινακίδες, τα όρια ταχύτητας να τοποθετηθούν. Είναι λίγο, πρέπει να προσέχουμε. Φώτα να τοποθετηθούν επίσης σε αυτό το κομμάτι του δρόμου, όπου είναι ένα πολύ σκοτεινό σημείο σε πολλά κομμάτια αυτού του δρόμου, μάλλον υπάρχουν πολύ θεοσκότεινα σημεία. Επιτέλους κάτι να γίνει με αυτό το θέμα. Το λέμε πάρα πολλές φορές στην εκπομπή, μέχρι και εκεί που είναι το περίφημο μπαλκόνι, το ΕΛΑΒ Καστοριά, τέλος πάντων. Δηλαδή είναι πολύ καλά πίσα, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Είναι είσοδο της πόλης και όπως αν είναι δυνατόν. Εδώ και πέντε, τουλάχιστον έξι χρόνια. 7 χρόνια, πόσα είναι εκεί, έχω ξεχάσει και πόσα χρόνια είναι. Στο μαύρο το σκοτάδι όλη η περιοχή. Είναι αδύνατο να φύγει. Και το ζώο αυτό να φύγει. Υπάρχει η πιθανότητα να έρθει κάποιο άλλο ζώο. Ναι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει πάντα να προσέχουμε εκεί πέρα. Όπως είπες και εσύ και επισημαίνεις ότι πρέπει να φωτιστεί εκεί πέρα η περιοχή. Να υπάρχει μια ορατότητα του πολίτη που οδεύει προς το Δεσπηλιό ή έρχεται προς την Καστοριά. Να έχουμε χαμηλά όρια ταχύτητας. Δεν ξέρουμε. Ο δρόμος είναι αφύλακτος. Τα ζώα. Εκεί μπορεί να περάσουν και σκυλιά, βλέπουμε και οτιδήποτε άλλο. Ας έχουμε λοιπόν το νου μας να έχουμε από πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες, να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Και στη συνέχεια, βέβαια, ό,τι μπορούμε κι εμείς, ό,τι μας επιτρέπεται και από εμάς, θα το κάνουμε. Το μέλημά μας είναι όσο πιο γρήγορα μπορούμε να απομακρύνουμε το ζώο από την περιοχή ή τα ζώα από την περιοχή. Τώρα, αυτό πιστεύω ότι μέσα στη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί. Ελπίζω δηλαδή ότι θα πραγματοποιηθεί. Τώρα. Τα υπόλοιπα είναι σε εμάς να προσέχουμε, όπως είπα, στη διέλευσή μας. Γιατί θα ξαναδούμε ατύχημα. Να μην θυμίσουμε θύματα θέλουμε. Κανένας δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Οι ταχύτητες να είναι μικρές εκεί. Ο κόσμος μας ακούει να το κατανοήσει ότι εκεί πρέπει να πηγαίνουμε. Ας πάμε 3 λεπτά πιο αργά στο Δεσπηλίο. Δεν παραπάνω, δεν θα πάμε. 3 λεπτά πιο αργά. Μπορεί να λες και πολλά, ίσως. Μπορεί να λες και πολλά. Ναι, λοιπόν, να το πω. Ναι. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, για να πούμε 2-3 πράγματα για αυτή την ιστορία. Δεν ήταν έκπληξη, υπενθυμίζω, απλά περιμέναμε να συμβεί από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα. Και μπορεί να ξαναπεριμένουμε να συμβεί και πάλι για την επόμενη φορά, ώσπου να έρθει και η επόμενη φορά. Το θέμα είναι, όλοι λέμε, δεν θα συμβεί σε μένα. Ναι, ναι, αυτό είναι, δεν θα συμβεί σε μένα, αλλά θα συμβεί κάποια φορά και σε μένα. Ευχαριστούμε, Νίκο. Να σε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Centra.com.gr.
το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.